Πριν ξεκινήσω για το παιχνίδι, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ λυπηρό γεγονός που έγινε στην ομάδα του ΠΟΑ, επειδή τυχαίνει να το ήξερα αυτό το παιδί. Ένα παιδί ο οποίος αγαπούσε ανεδιοτελώς αυτήν την ομάδα, ήταν η ζωή του. Και θα ήθελα να δώσω τα συλληπιτήριά μου και να είναι και καλά που είναι ψηλά. Όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι το παιχνίδι υπήρχε μονόπλευρο όσον αφορά το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η δικιά μας ομάδα, όπως ξέρετε, σε κάθε παιχνίδι μπαίνει μέσα με σκοπό να κερδίσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 20 λεπτά, δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Παρόλο που προηγηθήκαμε, δεν είχαμε ούτε κρατούσαμε την μπάλα, ούτε είχαμε ρυθμό, ούτε τίποτα. Ήμασταν αρκετά νοθροί, θα έλεγα. Βάλαμε ένα τυχερό γκολ. Μάλλον ο ΠΟΑ έβαλε ένα γκολ, γιατί ήταν αυτό γκολ. Από εκεί πέρα δεχτήκαμε γρήγορα την ισοφάριση. Μετά το 25 νομίζω ότι ανεβάσαμε λίγο το ρυθμό μας. Είχαμε το ρυθμό τον έλεγχο του παιχνιδιού και προηγηθήκαμε 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι και ο ΠΟΑ έπαιζε με 10 παίχτες. Είχαμε πολλές προϋποθέσεις, είχαμε αρκετές προϋποθέσεις για να βάλουμε και τρίτο γκολ. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΟΑ δεν είχε τι άλλο να κάνει. Έπρεπε να ρισκάρει και νομίζω ότι είχαμε πολλές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να βάλουμε και άλλο γκολ. Θα ήθελα να αναφερθώ στον ΠΟΑ. Πραγματικά νομίζω ότι δεν του αξίζει αυτό που περνάει. Νομίζω είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία στη Γαμαθηνική, με φανέλα. Πραγματικά εύχομαι να εκπληρώσουν το στόχο τους που είναι η παραμονή, γιατί δεν νομίζω αυτή η ομάδα να πρέπει να κυνηγάει η τελευταία αγωνιστική αυτό. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να πετύχουν τους στόχους τους. Εύχομαι στον Κώστα πραγματικά δύναμη και θεωρώ όμως ότι έστω και δύσκολα θα μπορέσουν να επιτύχουν το στόχο τους, που ξαναλέω είναι μια ομάδα που πρέπει να είναι στη Καμεθνική και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να το πραγματοποιήσω. Μανώλη, πέρα από το παιχνίδι το σημερινό, ο Αλμυρός έγραψε ιστορία φέτος. Και επειδή είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι, θα σε ρωτήσω αυτό. Περίμενε στην πορεία που έκανε ο Αλμυρός. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η έγραψη ιστορία. Νομίζω ότι από την αρχή της προετοιμασίας είχα δηλώσει ότι αυτή η ομάδα και ταλέντο έχει και καλή ομάδα είναι και ο στόχος μας ήταν η γρήγορη παραμονή και νομίζω ότι πίστευα πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά και μετά είχαμε μια παιδιά με εμπειρία, είχαμε παιδιά με ταλέντο, είχαμε μια ομάδα γρήγορη και νομίζω ότι δικαιότατα βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε και νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ μέλλον. Και αν μπορέσει και κρατηθεί και για του χρόνου, νομίζω ότι αυτή η ομάδα θα μπορέσει να κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα. Ευχαριστώ.